Αγαπητές μου φίλες, φίλοι, καλησπέρα. Σήμερα έχουμε μία πιο ιδιότυπη εκπομπούλα που θα θέλαμε να απαντήσουμε σε αρκετά σχόλια γύρω από τον Λεωνάρντο Νταβίντσι και να κάνουμε μία πιο βαθιά ενημέρωση. Ο τρόπος ο οποίος έχει επιλεγεί να γίνει αυτή η σπουδή, η ενημέρωση, η παρουσίαση, κοιτάξαμε να είναι λίγο πολύ εικαστικό, πρωτότυπη, έτσι, λίγο να έχει μια μικρή θεατρικότητα. Θα με συγχωρεθεί αυτό, δεν το κάνουμε από κουμπασμό, όπως καταλαβαίνετε. Ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο πιο άμεσος τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει αντιληπτό όλο αυτό το μήνυμα που κουβαλάει αυτός ο άνθρωπος και μέσα από τις λύσεις που ψάχνουμε να βρούμε είναι να το θεατρικοποιήσουμε λιγάκι σήμερα το κομμάτι αυτό της συνάντησης, ώστε να είναι πιο κατανοητό, θα έλεγα, και πιο άμεσο. Πρώτα να πούμε κάτι που καμιά φορά θέλω να το πω, αλλά το από ταχύτητα φεύγει. Σήμερα έχουμε να κάνουμε μια συζήτηση γύρω από τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, έτσι, για να ενημερώσουμε για ίσως μια μορφή καμιά φορά πρώτου προσώπου, σαν να τον έχουμε μπροστά μας, να τον καλέσαμε σαν πνεύμα, να μας πει λίγα πράγματα για τη ζωή του, έτσι, να τα αφηγείται ο ίδιος, δηλαδή μπορούμε να του θέσουμε ερωτήσεις, δηλαδή ο εαυτός μου εκπροσωπεί εσάς και του θέτουμε ερωτήσεις και απαντάει ο υποφαινόμενος πάλι σαν Λεωνάρντο Νταβίντσι, κάπως έτσι. Θα το βρούμε στην πορεία, ώστε να μπορεί να είναι πιο άμεση η απάντηση, πιο κατανοητή, πιο ανθρώπινη, πιο ζεστή, μάλλον πιο άμεση, έτσι, να νιώθω ότι κάποιος μου μιλάει σε δεύτερο πρόσωπο. Ρε Γιάννη, άκουσε να δεις τι έπαθα με το... Λοιπόν, κάπως έτσι. Θα το δούμε. Δεν θα κρυθώ ο Τιμοχόρν, έτσι, ούτε ο Μιράτ και ο καλύτερος ηθοποιός. Θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε με όλη την αδυναμία που έχουμε ως ηθοποιοί, να προσπαθήσουμε με πιο άμεσο τρόπο να μιλήσουμε σαν τη μορφή να είχαμε του Λεωνάρντο Νταβίντσι, δυστυχώς δεν την έχουμε, και να μπορέσουμε να απευθυνθούμε σε, από, να μιλήσουμε σε πρώτο πρόσωπο, εμείς, σε έναν ακροατή που είναι απέναντί μας και να τον ακούσουμε, να μας ακούσει και να μας κάνει την ερώτηση και να... Δυστυχώς την ερώτηση θα την πάρω εγώ από εσάς, από τα χίλια σας, ή αν θέλετε μπορείτε να μου γράφετε δίπλα ερωτήσεις που θα θέλετε να ερωτηθούν και να τις απευθύνουμε και να δούμε κατά πόσο μπορεί να τις απαντάει ο ίδιος. Ελπίζω να μην βάλετε πολύ δύσκολα, να είναι μέσα στο πνεύμα που μπορεί να απαντήσει ο άνθρωπος. Δηλαδή, λυπηθείτε τον υποφαινόμενο. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Αυτό που ήθελα να πω πάντα σε όλους, και το λέμε αρκετές φορές, εντάξει, όχι, εδώ δεν μπορούσε να το... Δεν έχω προλάβει να το πω. Είναι ότι μιλάμε καμιά φορά, λέω, για τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, για τον Μένα, για τον άλλον κτλ. Έχετε ποτέ σκεφτεί ότι αυτοί οι άνθρωποι που σήμερα τους εκθιάζουμε και είναι οι μεγάλοι καλλιτέχνες που βιβλία γράφουν για εκείνους και θαυμάζουμε τα έργα τους και τι πινελιά είναι αυτή και τι διάνοια και τι και τι και τι και τι. Λίγο μπορούμε εδώ να βγάλουμε από το κάδρο λίγο τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, ο οποίος είναι μια κατηγορία μόνος του. Ένας άνθρωπος που τα έχει όλα. Δηλαδή ακόμα και ο Βαζάρι υποκλίνεται μπροστά στη μεγαλοφυΐα αυτού του ανθρώπου και εμείς δεν τον θεωρούμε τον καλύτερο ζωγράφο της αναγέννησης. Θεωρούμε το μεγαλύτερο άνθρωπο της αναγέννησης. Έναν άνθρωπο υπέροχο από κάθε πλευρά, επιστήμονα, καλλιτέχνη, επικοινωνιολόγο, πολιτικό, μηχανικό, αρχιτέκτονα, πολεοδόμο,
όλα τα είχε. Οικολόγο, αστρονόμος, δεν υπήρχε κάτι με το οποίο να μην είχε ασχοληθεί. Οπότε μόνος του, στο Σφόρτσα, όπως γνωρίζετε, είχε θέσει αρκετά ερωτήματα και αιτήματα μάλλον, και μέσα στα προσόντα που έλεγε ότι έχει για να προσφέρει υπηρεσίες, σταλμένος από τον Λορέντσο, τον μεγαλοπρεπή των Μεδίκων, του είπε ότι εκτός από όλα αυτά που εκθιάζω σαν εργασίες, που προσφέρω σαν εργασίες, μπορώ και να ζωγραφίζω. Λοιπόν, καταλάβατε γιατί δεν το θεωρούμε, όχι ότι δεν είναι ζωγράφος, δεν είναι κατ' επάγγελμα ζωγράφος, δεν είναι, είναι ένας άνθρωπος μεγαλοφύης, που ό,τι κάνει δέκα θα έπαιρνε. Μουσικός, άριστος, μηχανικός, αρχιτέκτονας, γλύπτης, όλες τις τέχνες τις είχε στο 10. Λοιπόν, γι' αυτό δεν μπορώ να πει ότι ήταν ζωγράφος του 10, ήταν και ζωγράφος του 10, σύνολα τα άλλα. Αλλά δεν ήταν μόνο ζωγράφος, ώστε να... Λοιπόν, θα τον θέλαμε τώρα να τον έχουμε μπροστά μας εδώ, να του θέταμε κάποιες ερωτήσεις. Σίγουρα και όλοι εσείς θα θέλατε να του θέσετε κάποιες ερωτήσεις, να το ρωτήσετε για τη ζωή του, για τις αγάπες του, για το ένα, για το άλλο. Όλοι θα θέλαμε να τον είχαμε απέναντί μας ένα τέτοιο έξυπνο άνθρωπο με IQ που κρατάει το τρίτο IQ κατά τους επιστήμονες, είναι το τρίτο σε μέγεθος IQ που έχει κάνει η ανθρωπότητα. Λοιπόν, 195 IQ έχει, με 200 έχουν βάλει τον Αϊνστάιν και με 220 πρώτος είναι ο Γκέτε, ο Γερμανός. Λοιπόν, αυτά τώρα αν με ρωτήσετε πώς βγήκαν αυτά τα IQ, αν είναι 195-190 και μήπως κάνουν λάθος, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Σίγουρα τεκμηριώθησαν αν, βάσει των αποτελεσμάτων που είχαν για την περίοδο που ζούσαν και τι ευφυΐας άνθρωπος θα πρέπει να ήσουν με εκείνα τα μέσα εκείνη την εποχή να κάνεις αυτά τα πράγματα. Κάπου εκεί βγήκε και το IQ. Υποθετικό είναι βέβαια. Δεν τους περάσανε από κανένα τεστ. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά, λέμε ότι κανείς από αυτούς δεν πίστευε ποτέ ότι αύριο θα τον γράφουν οι κυκλοπαίδειες, θα τον παίζουν τα ραδιόφωνα, τα τηλεοράσεις και τα λοιπά. Κανενός στο μυαλό δεν πήγε. Για θυμηθείτε ένα Van Gogh που αυτοκτόνησε πάμφτωχος γιατί δεν είχε ούτε να φάει, ούτε σύντροφο, είχε τίποτα. Δεν μπορούσε να διευθετήσει τα της ζωής του, όχι τα του έργου του. Και τώρα να βλέπει ότι οι έργα του πωλούνται με κάτι εκατομμύρια ευρώ σε δημοπρασίες, είναι τρέλα. Λοιπόν, αυτό το λέω γιατί. Ότι είμαστε καμιά φορά στην τάξη καμιά κοσαριά άτομα και λέμε, έχετε ποτέ κάνει υπόθεση ότι μπορεί αύριο να κάποια από τις φωτογραφίες που βγάζουμε σε ένα μάθημα, σε ένα αυτό, να λένε από εδώ ο Νίκος, ο Κώστας που έκανε παρέα με τον Γιώργο, με την Κατίνα, με τη Γεωργία, με τη Μαρία και είναι η γνωστή καλλιτέχνες του αύριο. Δεν είναι καθόλου απίθανο. Κάπως έτσι, όταν βλέπουμε φωτογραφίες του Μόραλι, τον άλλο με τον Τζαρούχη, με τον ένα, με τον άλλο, λες, αυτοί πίστευαν ότι κάποτε θα δημοσιοποιούνται αυτές τις φωτογραφίες και τα λοιπά. Σίγουρα όχι. Ήταν η παρέα που πήρε ένα κρασάκι και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να πάμε στο θέμα μας και να μην το κουράσουμε. Φτάνουμε στο σημείο όπου με ένα μαγικό τρόπο κατορθώσαμε να κάνουμε ένα αίτημα στον πολύ αγαπητό μας φίλο, συνάδελφο και άτομο που εκτιμούμε πάρα πολύ, τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, να τον έχουμε κοντά μας με ένα μαγικό τρόπο έτσι. Κάναμε μία επίκληση στους ουρανούς, εκεί που κατοικοεδρεύει, και να τον παρακαλέσουμε να έρθει λίγο κοντά μας, να μας δώσει μία μικρή συνέντευξη. Να του θέσουμε τα ερωτήματα και παρακαλέσαμε και τους φίλους που είναι στο ταμπλό, αν έχουν να θέσουν ερωτήματα, του θέσουμε και εμείς και θα απαντάει αυτός. Δηλαδή αυτός, δηλαδή με τον τρόπο του, ως πνεύμα θα μου τα μεταβιβάζει εμένα και εγώ θα λέω τι ακούω από αυτά που βλέπετε εκεί το φως ψηλά.
η άβρα του, η οποία λάμπει και δεν τον έφερα πιο κοντά για να μην έχω κανένα πρόβλημα. Λοιπόν, οπότε μπορούμε να αρχίσουμε να του θέτουμε ερωτήματα. Μπορούμε να του θέτουμε ερωτήματα. Οπότε, για να δούμε ότι τι ερώτημα θα του θέταμε πρώτα. Θα του θέταμε ερώτημα. Σε παρακαλούμε, Λεωνάρντο, καλησπέρα πρώτα, καλώς όρισες στην παρέα μας. Ρωτάνε εδώ οι φίλοι και όλοι εμείς, αν και το γνωρίζουμε, αλλά για να αρχίσει η επικοινωνία με έναν τρόπο έτσι πιο λογικό, δεν θα πάμε στα τελευταία γνωστικά αντικείμενα. Θα σε ρωτήσουμε πού γεννήθηκες, πότε γεννήθηκες, πώς γεννήθηκες κτλ. Μας λέει ότι γεννήθηκε στο χωριό Βίντσι, το οποίο απέχει 30 χιλιόμετρα από τη Φλωρεντία, ναι. Ο πατέρας του είχε άλλα 12 παιδιά στο τέλος, είχε σύνολο 12 παιδιά, ο Πιέρο, και η μητέρα του ήταν η Κατερίνα, η οποία ήταν φτωχή στην οικογένεια, αν κατάλαβα καλά, ήταν φτωχή και δεν ήταν παντρεμένη, ήταν νόθο παιδί, ο Λεωνάρντο ντα Βίντσι. Μετά έφυγε η μητέρα του για κάποιο τρόπο και ο πατέρας του ξαναπαντρεύτηκε και τότε απέκτησε το σύνολο 12 παιδιά. Κατά την παιδική σου ηλικία είχαμε δείγματα του ταλέντου σου και έκανες πίνακες ζωγραφικής, κάτι τέτοια πράγματα που να μπορούσαμε να έχουμε καταλάβει ότι βρισκόμαστε σε ένα ταλέντο. Α, ναι, ακούστε, θέλει να μην τα λέω εγώ, λέει, θέλει να τα λέει ο ίδιος. Μπορεί να μιλάει μέσα από τη φωνή μου, λέει. Ναι, πιθανό να ακούμε. Η αλήθεια είναι ότι ο πατέρας μου δεν με φρόντιζε και πάρα πολύ. Έχω παράπονα ότι στην παιδική μου ηλικία δεν σπούδασα. Δεν με πήγαινε στα σχολεία για να μάθω γράμματα. Έτσι μόνος μου είχα αρχίσει να μαθαίνω, να διαβάζω γεωμετρία, ζωγραφική, χρώμα, σχέδιο. Έκανα μόνος μου και αυτό έγινε μέχρι τα 17 μου χρόνια. Στα 17 μου χρόνια με πήρε ο πατέρας μου ο Πιέρο και πήγαμε δηλαδή το 1452, πρέπει να θυμάμαι και τις ημερομηνίες, δηλαδή γιατί ο Βαζάρι ξέρω ότι είχε γράψει για μένα πάρα πολλά πράγματα. Έζησε λίγο μετά από ότου έφυγα εγώ από αυτόν τον κόσμο και έγραψε βιογραφία όχι μόνο τη δικιά μου, έγραψε και πολλών άλλων. Οπότε μην νομίζετε, τα έχω διαβάσει όλα. Είμαι ενημερωμένος, δεν ήρθα έτσι. Λοιπόν, και λέει μέσα ότι ο πατέρας μου, ο Πιέρο, όταν ήμουν 17 χρονών, επειδή είχε γνωριμίες, ο παππούς μου ήταν συμβολιογράφος. Ο παππούς μου ήταν συμβολιογράφος, ξέχασα να πω, και έτσι επακριβώς είχε γράψει την ημερομηνία της γέννησής μου. 15 Απριλίου, του 1452. Απρίλιος. Απρίλιος 15, ώρα 3 η ώρα ξημερώματα για τους αυτούς που κρατάνε στατιστικές και αναλύσεις. Ο παππούς όταν πέθανε, ο πατέρας μου τα μάζεψε με τα αδέλφια μου τα άλλα και φύγαμε για τη Φλωρεντία. Εκεί ο Πιέρο, ο πατέρας, εγώ έμενα με τη
με τα αδέλφια μου και με τη, ακόμα στο σπίτι του πατέρα μου εμένα. Πήγαμε σε κάποιον που γνώριζε ο πατέρας μου, έχοντας δει τα σχέδιά μου, είχε κατανοήσει ότι έχω κλείσει προς τη γλυπτική. Είχα κάνει αρκετά γλυπτά, αρκετά σχέδια και θεώρησε καλό να με πάει στο εργαστήριο του Ανδρέα Ντελβερόκιο, που ήταν φίλος του, και να με γράψει εκεί πέρα στα 17 μου χρόνια. Ένα πολύ ωραίο εργαστήριο ήταν, που οι συμμαθητές ήταν πάρα πολύ έξυπνα άτομα. Ήταν εργατικοί και εκεί μάθαμε πάρα πολλά πράγματα. Αν θυμάμαι καλά, ήταν ο Ντομένικο Γκυρλαντάιο, δηλαδή ο δάσκαλος του Μικελάντζελο. Εδώ το λέτε Μιχαηλάγγελο. Όταν ξέρω Μικελάντζελο, μη συγχωρείτε, δεν το λέω έτσι. Ο Μικελάντζελο, λοιπόν, με τον οποίο είχαμε αρκετές φιλονικίες, είχε δάσκαλο τον Ντομένικο Γκυρλαντάιο. Ένας καλός ζωγράφος, έγινε αργότερα, όχι εξαιρετικός, αλλά καλός. Ήτανε ο Πιέρο Περουτζίνο, ο δάσκαλος του Ραφαέλο. Ραφαήλ το λέτε εσείς, εντάξει. Ραφαέλο, μη συγχωρείτε γιατί είναι. Λοιπόν, και ήταν ο Λορέντσο Ντι Κρέντι και άλλοι πολλοί άξιοι καλλιτέχνες, όπου εκεί πέρα κάναμε δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Από τα 17 εγώ είχα μια προπορία, αλλά βεβαίως δεν είχα φτιάξει ως τότε κανένα έργο. Δεν είχα φτιάξει κανένα έργο, αλλά προσπαθούσα και είχα μεγάλη εξέλιξη. Μπορώ να πω ότι μέσα στο εργαστήρι, στα 7 αυτά χρόνια που έμεινα, από 17 μέχρι 24, μπορώ να πω ότι δεν μάθαμε μόνο σχέδιο χρώμα, μάθαμε μουσική, αρχιτεκτονική, γλυπτική, είχαμε πολλά μαθήματα. Και μπορώ να πω ότι απέκτησα γνώσεις σε όλα αυτά τα πεδία. Γνώσεις που αργότερα μου χρησιμεύσαν για να τις έχω για εργασίες οι οποίες θα μπορούσα να τις κάνω δίχως τον Ανδρέα Ντελβερόκιο. Θα θέλαμε να σου κάνω μια ερώτηση. Είναι αλήθεια ότι είχατε αψημαχία με τον Βερόκιο μέσα στο εργαστήρι για ένα πίνακα που έφτιαξες? Αλήθεια είναι, δεν αρπαχθήκαμε με τον Ανδρέα Ντελβερόκιο, εξάλλου το θαύμαζα. Ήταν ένας εξαίρετος γλύπτης καταρχάς, ήταν και καλλιτέχνης, ωραίος και ζωγράφος, και από παραγγελίες του ζούσαμε όλοι και είχαμε μεγάλη απήχηση τόσο στο εξωτερικό και στην Ιταλία. Παραγγελίες ήταν πάρα πολλές. Δουλεύαμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εμένα με είχε ξεχωρίσει, την αλήθεια, έτσι, για την φιλοπονία μου και την εργατικότητά μου και για την καλή εκτέλεση. Αφορμή ήταν ένας άγγελος, ο οποίος τον είχα κάνει εγώ. Ήταν στη βάπτιση του Ιησού τότε. Ήταν αυτός ο πίνακας. Και έκανα τον άγγελο και έλεγαν οι συμμαθητές ότι ο άγγελος ήταν πολύ καλύτερος από τις μορφές που είχε κάνει του Ιησού, του Ιωάννη κτλ. Ο ίδιος ο Βερόκιο. Αυτό φαίνεται τον στενοχώρησε λιγάκι και πήρε τα πινέλα του, τα σπάσε όλα και είπε ότι από εκεί τη μέρα δεν ήθελε άλλο να είναι δάσκαλός μας, γιατί υπήρχε στην τάξη ένας άλλος που ήταν καλύτερος από αυτόν. Υπερβολές βέβαια, εντάξει. Δεν ήμουν καλύτερος από τον δάσκαλο. Ο δάσκαλος όμως ήταν φιλότιμος, ήταν συνισταλμένος, θύμωσε, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω, αλλά παρόλα αυτά έσπασε όλα τα πινέλα του και εγώ ένιωθα αμήχανος. Αλλά παρόλα αυτά είπε ότι φεύγω για να ασχοληθώ με τη γλυπτική μόνο, δεν θέλω να κάνω άλλο ζωγραφική. Μείνε με ένα βδί, γιατί, αλλά όπως είδα μετά με πρόσεξε, γιατί όταν έφυγε για μια δουλειά να πάει να κάνει
μια δουλειά, ένα γλυπτό λίγο μακριά, έδωσε εμένα και στο Λορέντσο Ντι Κρέντι να κάνουμε μια Αγία Τράπεζα σε μια εκκλησία. Και συνεχίσαμε, είχαμε αυτή την επαφή μαζί του και πολύ ο ένας εκτιμούσε τον άλλον. Αυτά έχω να πω τώρα για το Βασίλειο του Δωρό και μπορώ να πω και να πω προς τους σημερινούς που μαθαίνω ότι πολλοί είναι φυγόπονοι και παραπονιούνται ότι δουλεύουν πολύ και κουράζονται και τα λοιπά, ότι εμείς δουλεύαμε από το πρωί, από τα ξημερώματα μέχρι το βράδυ αργά. Και αυτό έγινε επί 7 χρόνια και ακόμα και όταν τελειώσαμε, συνεχίσαμε στον ίδιο ρυθμό. Εξάλλου, όπως θα γνωρίζετε, δεν λέω κάτι καθ' υπερβολή, λέω ότι εγώ, όπως ξέρετε, δούλευα και έκανα έρευνες και πειραματισμούς όλη μου τη ζωή. Τώρα για το κομμάτι που το έχετε στα χείλη σας να με ρωτήσετε εάν και γιατί δεν τελείωνα όλους τους πίνακες που άρχισε. Εδώ τι να πω τώρα. Καμιά φορά σάστιζα και εγώ ίδιος, διότι ενώ είχα μια καλή ιδέα, είχα ένα πίνακα που τον είχα αρχίσει, έμπαινε στο μυαλό μου μια ιδέα η οποία έπρεπε να την δω, να την πειραματιστώ, να ανακαλύψω κάτι. Έλεγα, ας ασχοληθώ λίγο με αυτή τη νέα ιδέα και επανέρχομαι. Επανερχόμουν, αλλά πάλι μια άλλη ιδέα μπορεί να μου ερχόταν και πάλι έμενε μισό. Έτσι έχασα πολλές παραγγελίες, αρκετά χρήματα. Οι πελάτες ήταν δυσαρεστημένοι. Ξέρανε στην αγορά ότι ό,τι άρχισα δυστυχώς δεν θα το τελείωνα. Δεν έφταιγα εγώ πάντα. Δηλαδή, μάλλον, για να το πούμε πιο σωστά, έφταιγα, αλλά και δεν έφταιγα. Έπρεπε να τελειώσω πολλές ιδέες. Ξέρετε, η ζωή είναι μικρή, δεν μου επέτρεψε να ασχοληθώ τόσο όσο ήθελα με τους πειραματισμούς, αλλά τα κατάφερνα, αλλά έφερνα αποτελέσματα, σε άλλα όχι. Δεν ήταν εύκολο. Έπρεπε να έχω πιο καλή διαχείριση χρόνου. Βέβαια, καμιά φορά ήθελα να είμαι και πιο ελεύθερος, έτσι, λίγο να μην καταπιέζουμε. Α, δεν μου άρεσε η καταπίεση καθόλου. Ήμουν ένα πολύ ήρεμος άνθρωπος, πιστεύω, και τώρα με ρωτήσετε αν τα πήγαινα καλά με τον Μικελάντζελο. Ναι, όχι, δεν τα πήγαινα καλά. Εντάξει, ήταν και 23 χρόνια μικρότερός μου. Τώρα, κάποιες φορές που συναντιόμαστε έτσι στον δρόμο, μια φορά του είπα μέσα στην αγορά: «Γεια σου, Μικελάντζελο», και με έβρισε. Θυμωμένος. Ξέρω. Είπα, νεαρός είναι τώρα εκείνος. Ήταν 25 χρονών, εγώ γέρος πια έφτανα τα 50 σχεδόν. Είπα, να δω, ας δίνω τόπο στην οργή, θα μαλώνω με τον Μικελάντζελο. Τώρα, η άποψή μου για τον Μικελάντζελο, ναι, ξέρω, ξέρω, ξέρω. Λέτε ότι ήταν πολύ καλός καλλιτέχνης, πολύ καλύτερος από μένα κτλ. Ακούστε, ο Μικελάντζελο ήταν πραγματικά από όσους υπήρχαν στη Φλωρεντία ένας πολύ καλός καλλιτέχνης. Ναι, πραγματικά. Έκανε έργα, έκανε την Πιετά, έκανε τον Δαβίδ, έκανε την Καπέλα Σιστίνα. Ναι, και με καλή απόδοση. Μπορώ να πω ότι τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Μόνο για το εικαστικό του έργο, όχι για τη συμπεριφορά του, ήταν πολύ αιματώδης και πολύ επιθετικός. Εντάξει. Τι να κάνουμε, οι άνθρωποι δεν είναι τέλειοι. Λοιπόν, εμένα δεν μου έκανε κανένα κακό, ούτε είχα τίποτα εναντίον του, κοιτούσα τη δουλειά μου, κοιτούσα τη δική μου δουλειά. Να σας πω, ναι, εδώ μου είδα μια ερώτηση γραμμένη όταν μπήκα. Πώς αντέδρασα, λέει, όταν μου έστειλαν οι διανοούμενοι μια επιστολή που ήταν προσβλητική. Τι ήταν προσβλητική, ήταν άνθρωποι
Εγώ δεν πήγα σχολείο πάρα πολύ και να πω κάτι, δεν είχα και την όρεξη να διαβάζω βιβλία και να μου λένε είπε ο ένας, είπε ο άλλος, είπε ο ένας. Μ' άρεσε να τα βρίσκω μόνος μου. Ήταν πολύ καλύτερα. Εμπέδωνα καλύτερα, εξάλλου είχα και τον τρόπο να τα βρίσκω. Λοιπόν, άνθρωποι σπουδαγμένοι λοιπόν μέσα που μιλούσαν ελληνικά καλά, λατινικά, ξέρω γιατί, αλλά μου έστειλαν μια επιστολή μια μέρα με την οποία μου λένε ότι πολύ θόρυβο προκαλώ μέσα και το παίζω λιγάκι διάνοια κτλ. Και μου υπενθύμησαν ότι δεν έχω ούτε σπουδές στα χέρια μου, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Να πω αλήθεια, πικράθηκα. Εγώ δεν τους είχα ενοχλήσει ποτέ και ούτε νομίζω τους έκλεβα κάτι από αυτό που είχαν, αλλά η συμπεριφορά τους με έκανε να αντιδράσω ψύχραιμα μεν και σκέφτηκα ότι το καλύτερο ήταν να τους στείλω κι εγώ μια επιστολή στην οποία τους είπα ότι ναι, πραγματικά έχετε δίκιο, δεν είμαι ο άνθρωπος των πτυχίων όπως αυτή. Δεν έχω τελειώσει πανεπιστήμια, σχολές. Δεν έχω τις δικές σας γνώσεις. Δεν μιλάω ξένες γλώσσες. Δεν είμαι λογοτέχνης, γιατί είναι αλήθεια για να είσαι καλλιτέχνης έπρεπε να είσαι λόγιος, λογοτέχνης. Εγώ δεν ήμουνα. Τους υπενθύμησα όμως, ευγενικά, ότι εσείς οι άνθρωποι που θεωρείστε άνθρωποι της τέχνης και του λόγου, έχετε όλα τα εχέγγυα, όλες τις γνώσεις, για να μπορείτε να είστε όλη τη μέρα περιφερόμενοι στους δρόμους και να λέτε για τα πτυχία σας, τα χαρτιά σας και να καμαρώνετε γι' αυτό. Εγώ δεν τα έχω όλα αυτά, αλλά όλη τη μέρα εγώ πειραματίζομαι, ερευνώ, βρίσκω, ανακαλύπτω, προχωρώ, αλλάζω από το ένα θέμα πάω στο άλλο και αναφέρθηκα σε ό,τι τις ανακαλύψεις έχω κάνει. Στο τέλος τους ρώτησα, δεν είμαι σίγουρος εάν οι άνθρωποι θέλουν έναν άνθρωπο σαν και εμένα ή σαν και εσάς. Νομίζω κατάλαβαν. Δεν μου μίλησε κανένας από αυτούς ποτέ. Ούτε κι εγώ είχα ανάγκη να τους κάνω παρέα, ούτε και εκείνοι εμένα. Απομακρυνόμενος από τα γεγονότα και μετά από αρκετά χρόνια τώρα, βλέποντας ότι τι θέση έχουν πάρει στο πάνθεο των ανθρώπων που έχουν αφήσει τη γη στην οποία υπάρχουν οι άνθρωποι, είδα ότι όλοι αυτοί είναι ξεχασμένοι. Δεν υπάρχουν. Γνωρίζω ότι το κοινό γνωρίζει πολλά για μένα και τα λοιπά και άρα πιστεύω ότι η σκληρή δουλειά, η επίμονη, η δουλειά η καθημερινή, η οποία δεν ψάχνει για δραστηριότητες, αλλά για αποτελέσματα, έχει αυτό που χρειάζεται ο καθημερινός άνθρωπος. Ο χαρακτήρας μου και τα χούγια μου, αυτό μου έχουν γράψει εδώ πέρα να απαντήσω. Και αν ένας άνθρωπος σαν και εμένα χρειάστηκα τόσα χρόνια μαθητείας μες στο Βερόκειο και ακούστε, η γνώση δεν τελειώνει ποτέ. Δεν είναι τα 7 χρόνια μες στο Βερόκειο. Αυτά είναι η βασική γνώση. Καθένας χρειάζεται γνώση και να τη μετατρέψει σε ενέργεια. Είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που θέλουν να ασχοληθούν με τις τέχνες ή με τις επιστήμες, δεν έχουν την πολυτέλεια να
λένε τελείωσα, έμαθα. Κάθε μέρα πρέπει να προχωράνε. Κάθε μέρα να εργάζονται. Αυτά για τη μαθητεία. Δεν θαυμάζω ιδιαίτερα κάποιους ανθρώπους. Δεν θαυμάζω γιατί, όπως σας είπα, δεν παίρνω βιβλία για να πω τι είπε ο τάδε αρχαίος Έλληνας ή ο φιλόσοφος. Θέλω αυτά να είναι δικά μου κτήματα, να τα ανακαλύπτω ίδιος. Θέλετε να το πείτε κομπασμό, θέλετε να το πείτε. Γιατί γράφω από δεξιά προς τα αριστερά. Είμαι αριστερόχειρας. Γράφω από δεξιά προς τα αριστερά, ναι. Καμιά φορά θέλω να γράψω δικά μου πράγματα. Δεν θέλω να διαβάζω τα. Ξέρω τι μου λέτε, διαβάζετε με στον καθρέφτη. Εντάξει. Αλλά αν δεν πας σε καθρέφτη, δεν μπορεί να διαβάσει. Εντάξει. Είναι μέσω προφύλαξης. Στο πρώτο βαθμό. Με ρωτάτε αν αγαπάω τα ζώα. Κοιτάξτε, πρώτα να σας πω ότι εγώ πλούσιος δεν υπήρξα. Πλούσιος δεν υπήρξα, δεν κυνήγησα το χρήμα, όμως θέλεις έτσι, θέλεις αλλιώς. Δεν μου έλειπαν χρήματα. Και μάλιστα, έτσι για να το κάνουμε χιούμορ, είχα πάντα υπηρεσία και πάντα ένα άλογο. Και δύο άλογα είχα. Μου άρεσαν πολύ τα ζώα και ναι, δεν είναι ψέμα ότι πήγαινα στις λαϊκές αγορές και με τα λίγα λεφτά που είχα πήγα και αγόραζα κλουβάκια με πουλιά. Όχι για το σπίτι μου. Όχι, όχι. Μόλις τα αγόραζα, άνοιγα τα πορτάκια για να φύγουν τα πουλιά, να είναι ελεύθερα. Η θέση τους δεν είναι μέσα στα κλουβιά. Όλα τα ζώα πρέπει να είναι ελεύθερα. Αν είχα κάποια λεφτά, εντάξει, έτρωγα μια μερίδα φαγητό λιγότερο και ένα πουλάκι είχε την ελευθερία του. Κάπως έτσι. Ο Λορέντσο Μεγαλοπρεπής ήθελε να με στείλει μέσα, είχε κάποιες... Ο Λορέντσο το... με δίκο, ναι. Μεγάλο προπής. Είχε καλές σχέσεις με τον Λουτοβίκο Σφόρτσα, τον Δούκα του Μιλάνου. Με έστειλε μια μέρα γιατί ο Λουτοβίκο ήθελε να ακούσει να του παίζω λίρα, λέει, γιατί του είπε ο Λορέντσο ότι παίζω ωραία μουσική. Με κάλεσε. Μάλιστα είχα μια δική μου λίρα, την οποία είχα φτιάξει μόνος μου. Είχα κάνει και ένα κεφάλαιο λόγου. Ναι. Και συνήθιζα να έχω δικά μου τραγούδια, στίχους δικούς μου, ποίηματα δικά μου. Ναι, έπιανε το χέρι μου που λένε και... Εντάξει, είχα εμπνεύσει. Στο Λορέντσο άρεσε πάρα πολύ το απέξιμό μου και όπως είπαν και οι συνδετημόνες, ήταν ό,τι καλύτερο είχαν ακούσει. Τώρα, τα λέω γιατί έτσι είναι γραμμένα κιόλας. Ο Βαζάρι είναι αλήθεια ότι με ξεθίαζε αρκετά. Βέβαια, ξέρω ότι ήταν με το Μικελάντζελο. Εντάξει. Εκτιμούσε πιο πολύ το Μικελάντζελο από μένα. Εμένα με θεωρούσε, όπως έγραφε, πώς με έγραφε, μεγαλοφία. Τον Μικελάντζελο θεωρούσε άνθρωπο της τέχνης. Διαμαρτύρομαι ελαφρώς, διότι όχι εγώ δεν ήμουν άνθρωπο της τέχνης, δηλαδή επειδή το μυαλό μου έκανε εξίσου καλά και την ιατρική και την τέχνη και το ένα και το άλλο, εμένα δεν ήταν η τέχνη, δηλαδή κτήμα μου ήταν, αλλά επειδή ο Μικελάντζελο ήταν μόνο τέχνη, θεώρησε ότι είναι πιο... μονοδιάστατος, ήταν μόνο στην τέχνη. Εμένα με θεωρούσε και επιστήμονα, λίγο μουσικό, λίγο έτσι, λίγο τ' άλλο. Και εντάξει. Ο Τζόρτζο Βαζάρι
Εγώ δεν τον γνώρισα γιατί όταν εγώ έφυγα από αυτόν τον κόσμο το 19, το 1519, εκείνος είχε γεννηθεί 1511, δηλαδή είμαστε εγώ υπερήλυξη, εκείνος 8-9 ετών. Αλλά μετά μάζευε πληροφορίες και από άλλους. Τώρα, γι' αυτό με ρωτάτε αν ήμουν καλός στα μαθηματικά. Ναι, ήμουν πολύ καλός στα μαθηματικά. Ναι, πραγματικά. Οι δάσκαλοι μου εμένα είναι κατάπληκτοι, όπως λένε, από τις ερωτήσεις που τους έμαθα και από τα τεχνάσματα, ναι. Ναι. Από ό,τι θυμάμαι, είχα κάνει μια μελέτη ωραία να ο ποταμός Άρνος που περνάει μέσα από τη Φρέντσε, τη Φλωρεντία που λέτε εσείς, είχα ένα σχέδιο πλεύσεως της Φλωρεντίας να γίνει πλωτή από Φλωρεντία μέχρι την Πίζα. Δεν προχώρησε αυτό το σχέδιο. Είχα πολλά ωραία σχέδια. Σχέδια πάρα πολλά από δικές μηχανές, ξέρετε. Παρουσιάζονται. Κατά καιρούς μαθαίνω εγώ ότι αλλά δεν προλαβαίνεις να τα φτιάξεις όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα από εφευρέσεις, έτσι έχετε διαβάσει σχεδόν όλες. Βαρούλκα, αυτά. Είχα καθαρισμό λιμανιών, άντληση υδάτων από μεγάλο βάθος κτλ. Και πάρα πολλά. Πολεοδομικά έργα, πολεοργητικές μηχανές, διπλωμάτης μπορούσα. Είχα διάφορα πράγματα που μου άρεσαν πάρα πολύ. Δεν ξέρω κι εγώ. Βγαίναν μόνα τους, δηλαδή με μεγάλη ευχαίρεια μπορούσα να κάνω αυτά τα πράγματα και είχα αποτελέσματα. Δεν μπορείς να με κατηγορείς τώρα ότι δεν είμαι καλός ζωγράφος γιατί είχα και επιπλέον και αυτά. Αυτό θεωρώ άδικο. Ο Μικελάντζελο αυτά δεν τα είχε, είχε μόνο. Λοιπόν, επειδή είχε μόνο αυτό, λένε ότι είναι καλύτερος τεχνίτης. Εγώ το θεωρώ άδικο. Τέλος πάντων, ο Βαζάρι το βλέπει έτσι. Λοιπόν, τώρα. Να και μια επιπεράτη ερώτηση. Δεν με έχουν δει ποτέ με γυναίκα, λέει. Γιατί έχετε δει ποτέ τον Μικελάντζελο ή τον Ραφαέλο. Εντάξει. Δεν μπορώ να σε απαντήσω τώρα στο με ρωτάτε αν και τα λοιπά, αν είχα ή δεν είχα παρέες με το εντρικό φίλο. Δεν θέλω να απαντήσω. Αλλά ακούστε. Νομίζω να το πιάσουμε πιο φιλοσοφικά. Η διαχείριση του σώματος είναι δική μου υπόθεση. Συμφωνούμε σε αυτό. Δεν είναι ούτε του διοικητή του Σφόρτσα, ούτε των Μεδίκων, ούτε κανενός άλλο, ούτε δικό σας θέμα. Ο καθένας έχει το δικό του σώμα να το διαχειρίσει το ίδιο όπως θέλει. Όταν υπάρχει η δυνατότητα στον Λουντοβίκο Σφόρτσα ή στον Μέδικο, ή στον Βοργία, τον Κέσσαρα όχι τον από πίσω μου, να με στέλνει στρατιώτη να πάω να σκοτώσω ή να σκοτωθώ, να διαχειρίζεται το σώμα μου με δικαίωμα θανάτου. Για ακούστε με τώρα. Δεν είμαι εγώ αρμόδιος να διευθετήσω το τι θέλω να κάνω με το δικό μου σώμα εγώ, όταν μπορεί να το κάνει ένας άλλος. Νομίζω είναι τρελό. Λοιπόν, για όλα αυτά θεωρώ να το πω. Απρεπεί την ερώτηση το τι κάνω εγώ με το δικό μου σώμα, ό,τι θέλω κάνω. Άλλη ερώτηση. Ναι, πραγματικά δεν είχα εχθρούς. Απαντώ σε άλλη ερώτηση. Δεν είχα εχθρούς, δεν είχα ανάγκη να έχω εχθρούς, διότι έβλεπα όλους τους ανθρώπους με συμπάθεια και όλοι με βλέπαν με συμπάθεια και θεωρώ ότι με αγαπούσε όλος ο κόσμος. Δεν ανταγωνιζόμουν κανένα, ανταγωνιζόμουν μόνο τον εαυτό μου. Δηλαδή, ήθελα να βελτιώνουμε συνέχεια.
Όμως είχα κατακλυσμό ιδεών. Πραγματικά κατακλυσμό ιδεών και είναι επόμενο ότι δεν θα μπορούσα όλες αυτές τις ιδέες να τις ολοκληρώσω. Γιατί σας είπα, η ζωή δεν είναι πολύ μεγάλη. Ειλικρινά εγώ ούτε κατάλαβα πότε ήταν όλη η περίοδος της ζωής μου. Πότε ήμουν στο Βερόκιο, πότε έμεινα στη Φλωριδία, πότε πήγα στη Ρώμη, πότε πήγα στη Γαλλία, πότε έφυγα από αυτόν τον κόσμο. Αν με ρωτάτε, ζήτησα δουλειά από τον Πάπα. Ναι, ήταν ο Λέων ο δέκατος. Ήταν το Μεδίκον. Ήταν το Μεδίκον ο Πάπας, ναι. Ο κόσμο. Ακούστε, πήγα το 1513 και ζήτησα δουλειά. Είχα ξαναπάει. Άλλη φορά όταν ήταν εκεί και δούλευε ο Ραφαέλο με τον Μικελάντζελο. Και ζήτησα δουλειά όταν γινόταν η καπελαστίνα από τον ένα και λεστάντσε από τον άλλον. Και είπα, αφού δουλεύουν αυτοί οι δύο εκεί πέρα, εγώ άνετα θα μπορούσα να έχω δουλειά από τον Πάπα. Από τον Ιούλιο το δεύτερο. Μου είπε ευγενέστατο ο Ιούλιος ότι οι θέσεις είναι κατελημένες, λέει, από τους δύο έξοχους καλλιτέχνες που είχε. Ναι, το είπα αυτό που με ρωτάτε. Θέλετε να το πω. Είπα ότι εδώ στη Ρώμη πια όλοι δουλεύουν με το μέσον. Δεν το είπα αυτό. Τώρα, ο Ραφαήλ και ο Μικελάντζελο είχαν δουλειά, εγώ δεν είχα. Κατά τη δική μου άποψη αυτό ήταν άδικο. Θα μπορούσαν τώρα αυτοί, για μένα ήταν, εντάξει, μπορεί όχι ο Μικελάντζελο, αλλά ο Ραφαήλ θα μπορούσε να είναι μαθητής μου. Τέλος πάντων. Όταν άκουσα αυτό, πικράθηκα, είναι αλήθεια. Ναι, εκεί πικράθηκα. Μετά από τόσες έρευνες για τα φυτά, για τα θάλασσα, για τις πτυτικές μηχανές, λέει, πράγματα που όπως είδα αργότερα έχουν όλα πραγματοποιηθεί και όλα άρχισαν από μένα. Εγώ είχα μελέτες οι οποίες άφησα σε γιατρούς, σε ανατόμους, σε αυτούς. Πάρα πολλή δουλειά. Πάρα πολλή δουλειά άφησα. Με μελέτες ολοκληρωμένες. Δηλαδή οι γιατροί πρέπει να ήταν πολύ ευχαριστημένοι για ό,τι τους άφησα. Λοιπόν, τώρα να βλέπεις ότι ζητάς μια δουλειά να κάνεις ένα άγαλμα, ξέρω εγώ, γι' αυτό για να σου λένε έχουμε άλλους καλούς καλλιτέχνες, ναι, εντάξει. Λίγο ψάχνω για τις ερωτήσεις που μου έχουν βάλει εδώ. Λοιπόν. Ναι. Απαντήσω. Συνήθιζα να πηγαίνω στις λαϊκές αγορές και να με ένα μπλοκάκι και να κάθομαι πίσω από πολύ περίεργες μορφές, κάτι γέρους, κάτι λίγο ανθρώπους που δεν τους έχει ευνοήσει αισθητικά η φύση και εγώ τους έφτιαχνα τη σιλουέτα τους έτσι εδώ πίσω. Μ' άρεσε ιδιαίτερα να το κάνω αυτό. Ναι. Από τα έργα μου, η κυρία με την Ερμίνα. Η κυρία με την Ερμίνα. Η Σεσίλια Γκαλεάνη. Ναι, ήταν η Ρωμένη του Σφόρτσα. Η πρώτη Ρωμένη του Σφόρτσα. Ναι, έτσι, μια ωραία γυναίκα. Κάθισε και τη ζωγράφιζα. Μετά όταν την άφησε, ήταν η ωραία Φερονέρα. Η ωραία Φερονέρα ήταν η δεύτερη Ρωμαίνη του μετά.
λέω η δεύτερη, από τον καιρό που τον γνώρισα εγώ. Σε έκανα και αυτήν σε ένα ωραίο πορτρέτο και περνούσα εγώ καλά και υποθέτω σφόρτσα καλύτερα. Λοιπόν, από εκεί πέρα και την περίοδο που ήμουν με τον Σφόρτσα μου δόθηκε και η δυνατότητα, η ευκαιρία να κάνω και το ίσως ένα από τα ωραιότερα έργα μου, το Μυστικό Δείπνο στο μοναστήρι της Σάντα Μαρία Δελ Γκράτσια. Ναι. Εκεί έβαλα 6 και 6 άτομα αριστερά του Ιησού, ας πούμε, και τον Ιησού τον έκανα σε μία αναγνωρίσιμη όψη, διότι μπλεκόμουν με το να μπορέσω να βάλω έναν άνθρωπο με τη μορφή του Ιησού. Οπότε είπα να τον αφήσω ημιτελή. Ημιτελή γραφής και τον Ιούδα, τον οποίο τον έχω βάλει δίπλα στον Πέτρο και τον Ιωάννη. Όπως κοιτάμε τον πίνακα αριστερά αμέσως μετά τον Ιησού, κάτω-κάτω, με το πουγγί είμαι. Τα χρήματα να τα κρατάει. Και αυτό δεν μπορούσα να τον τελειώσω. Και τον άφησα και εκείνον ημιτελή. Βεβαίως θυμάστε ότι λέγεται ότι έτσι ο γραμματικός του Λοντοβίκο Σφόρτσα να μου βάλει χέρι, γιατί δεν τελείωνα όπως νομίζω. Αλλά δε, αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι εμείς οι καλλιτέχνες πιο πολύ σκεφτόμαστε, πιο πολύ διαλογιζόμαστε, πιο πολύ φιλοσοφούμε και λιγότερο πράττουμε με τα χέρια μας. Λοιπόν, εγώ ήμουν άνθρωπος ο οποίος κινιόμουν πάνω σε αυτό το πλαίσιο. Ήθελα πιο πολύ να σκεφτόμουν. Λοιπόν, οπότε δεν μπορούσα να σκεφτώ ποια μορφή θα μπορούσα να βάλω στον Ιησού. Έναν άνθρωπο ο οποίος είναι και Θεός, είναι και άνθρωπος. Τέλος πάντων, δεν μπορούσα να βάλω μια ανθρώπινη διάσταση. Ό,τι να βάζα μου πήγαινε λίγο. Με ρωτάνε γιατί δεν τελείωσα και τον Ιούδα. Όχι. Είχα πει εκείνο τον καιρό δεν τον είχα τελειώσει. Γιατί δεν μπορούσα να βρω πως ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε από το τίποτα και χάρη στον Ιησού έγινε ό,τι έγινε, κρατώντας και το πουγγί επιδεικτικά που το έβαλα έτσι για να το έχει πάνω στο τραπέζι, να συμβολήσω το προδοσία του, δεν ήξερα ποιο να βάλω και τελικά, όπως όλοι γνωρίζετε, έβαλα τον βοηθό του ηγούμενο, ο οποίος ερχόταν κάθε πρωί και με πίεζε. Δούλευε ρε, δούλευε ρε, δούλευε ρε, σε πληρώνουμε και δούλευε, και εγώ ούτε του μιλούσε, δηλαδή δεν άφηνα εκεί πέρα να λέει, διότι δεν μπορούσα να καταλάβει ότι εγώ ήμουν σε δύσκολη θέση να τελειώσω ένα έργο το οποίο, έναν άνθρωπο μάλλον, τον Ιούδα, ο οποίος πήρε τα πάντα και τελικά πήγε να προδώσει και ο πάνω. Ποια μορφή να του βάλω. Όποια μορφή και να βάζα, τέτοιος κακός άνθρωπος δεν θα υπήρχε, αλλά στο τέλος είπα του γραμματέα του Σφόρτσα, ότι βρήκα λύση, ότι θα βάλω τον βοηθό του ηγούμενο που με έτρωγε κάθε πρωί και μου λέει δούλευε και έκανα αυτόν ούτε μορφή πράγμα που του στήχησε πολύ, όπως γνωρίζετε. Εντάξει. Τώρα να πάμε στο άλλο κομμάτι που βλέπω είναι οι περισσότερες ερωτήσεις εδώ πέρα, η περίφημη Τζοκόντα. Περίμενε τη Τζοκόντα, πρέπει να την άρχισα, αν θυμάμαι καλά, γύρω στο 1503-1504, άλλα βιβλία σας βλέπω το λένε 1505, και τη δούλεψα επί 4 χρόνια και. Μετά κάνα διάλειμμα. Την δούλεψα, τη χαλούσα, την έφτιαχνα. Α, πρέπει να πω και το εξής, ότι επειδή ήταν, εδώ έχω διαβάσει τα... Ήταν ο εαυτός μου, λέει, ήταν η μάνα μου, ήταν αυτό, ήταν μια άλλη γυναίκα, ήταν μια παράλληλη, ήταν αυτό, ήταν φανταστικό, ήταν μυθολογικό, ήταν η Παναγία, ήταν και τι δεν έχουν γραφεί εδώ πέρα. Ο καθένας, από ό,τι έχω καταλάβει, έβγαζε μια υπόθεση δική του και έπρεπε να την πουλάει για να κάνει λεφτά πάνω.
με το ότι βρήκε την απάντηση. Εμένα δεν μπορούσε να με ρωτήσει, ήμουν αρκετά μακριά, οπότε ακούστε, ήτανε η σύζυγος, η Λίζα, σύζυγος του κόμιτα Τζοκόντο. Λοιπόν, έκανα εγώ αυτό το έργο, το έκανα όσο μπορούσα να το κάνω. Μετά πέσαν κάτι άλλες εφευρές, δουλειές κτλ. Οπότε το δούλεψα από γύρω στο 1504-5 μέχρι το 8 περίπου. Μετά το σταμάτησα, έφυγα Γαλλία, πήγα στο... Εκεί με ζήτησε ο βασιλιάς. Πήγα εκεί πέρα, το πήρα μαζί μου και το δούλεψα από το 16 μέχρι το 19. Δηλαδή η μέρα που έφυγα από αυτόν τον κόσμο και το δούλεψα. Αρκετά μ' άρεσε ιδιαίτερα αυτό το έργο, αλλά ξέχασα να σας πω ότι στη Φλωρεντία όταν το δούλευα είχα βάλει μία ομάδα μουσικών και μία η οποία τραγουδούσαν. Ήθελα να με κρατάνε έτσι σε μια καλή διάθεση για να μην βγάλω αυτό το μελαγχολικό αυτό και εμένα και το μοντέλο. Και αυτοί τραγουδούσαν και έπαιζαν και εγώ σε καλή διάθεση ζωγράφιζα. Αυτό γινόταν σε όλο αυτό το διάστημα που έφτιαχνα τη Μόνα Λίζα. Είδα ότι ο Βαζάρη κάπου την αναφέρει Τζοκόντα. Τζοκόντα. Εκείνος προφανώς τη βάφτισε. Ψάχνω εδώ πέρα από τις ερωτήσεις οι οποίες μου έχετε θέσει. Ωραία. Κάτι σας συμπληρώσουμε ότι λεγόταν Λίζα Γκεραρντίνη, η Μόνα Λίζα, η κόμητα του Τζοκόντο. Λοιπόν, αυτό πήγε για ένα διάστημα, πήγε στο παλάτι του βασιλιά, μετά πήγε στο Φοντενεμπλό, μετά πήγε στις Βερσαλίες, και μετά τη Γαλλική Επανάσταση πήγε στο Λούβρο. Εκεί κατέληξε Λούβρο. Έτσι. Από τότε έχει πάει στο Λούβρο και τα λοιπά. Τώρα σε ένα ερώτημα, εάν νιώθω πιο πολύ ζωγράφος ή επιστήμονας. Έχω ξαναπεί πολλές φορές ότι αυτά τα κομμάτια είναι κομμάτια έκφρασης δημιουργίας. Εμένα μου ήταν ανάγκες για τα δύο. Και με τα δύο μπορούσα να εκφράσω την εσωτερικότητά μου, δηλαδή μπορούσα να βγάλω εκείνο το κομμάτι το οποίο είχα μέσα της δημιουργίας. Λοιπόν, είτε ήταν από έκφραση, είτε από ανάγκη. Εγώ έβγαζα συνεχώς. Λοιπόν, και έτσι δεν μπορώ να σας πω το τι ένιωθα πιο πολύ. Αν είμαι καλλιτέχνης, αν είμαι επιστήμονας, αν είμαι γλύπτης, αν είμαι το ένα ή το άλλο. Μου άρεσε να ασχολούμαι συνεχώς. Μου άρεσε. Να δημιουργώ, να βρίσκω, να εφεύρω, να εφευρίσκω. Να... Λοιπόν, αυτό ήταν η ζωή μου. Λέει εδώ πέρα ότι το 19, όταν ήσουν με το Γάλλο, λίγο πριν φύγεις από τη ζωή, είπες κάτι, είπες κάτι τέλος πάντων. Μπορούμε να το ξανακούσουμε. Είπε ότι στάθηκα άδικος με τον εαυτό μου. Διότι δεν υπηρέτησα αυτό που ήθελα τόσο πολύ. Δηλαδή άφησα κενά.
πράγματα άφησα ημιτελή. Και ζήτησα συγγνώμη από το Θεό, τώρα που θα φύγω είπα, ήθελα να με συγχωρέσει διότι είχα πολλά πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχα τελειώσει, να είχα κάνει. Και έβλεπα ότι ήρθε το τέλος μου και δεν τα είχα τελειώσει. Οπότε ζήτησα αυτή τη συγχώρεση από αυτόν. Ωραία, αυτό τελείωσε, άλλαξε επίπεδο. Πες μας τώρα κάτι άλλο. Πες μας για πώς είδες την τέχνη, την ζωγραφική, από εκεί και πέρα, όταν, εκεί που την άφησε εσύ. Α, εκεί που την άφησε μετά, εκεί που την άφησα εγώ, όχι την άφησα εγώ, εκεί που αφέθηκε μετά όταν έφυγαμε εμείς, ας πούμε, οι τρεις μεγάλοι της Αναγέννησης που το γράφτε συνέχεια. Μεγάλωσαν και ο Τιτσιάνο, μεγάλωσαν και ο Τζορτζόνη, μεγάλωσαν και ο Ραφαήλ αναπτύχθηκε αρκετά, ο Μικελάντζελο ήταν δυνατός, έκανε έργο πολύ. Μετά έπεσε λιγάκι, ήρθαν άτομα από το περίφημο μπαρόκο που το λέτε εσείς, μετά από εκεί. Μετά φτάσα να κάνω μια εξιστόρηση μέχρι και το 1850. Τα πράγματα βάτησαν πάνω στις υποδομές που είχαμε θέσει εμείς. Ξαφνικά εκεί μέχρι το 1850 μετά αυτοί οι περίφημοι εμπρεσιονιστές, ακόμα τα εξπρεσιονιστές κτλ. Κτλ. Κάτι τα βάλανε με την ακαδημαϊκή λεγόμενη τέχνη και άρχισαν να θέλουν να φτιάξουν κάτι. Να σας πω, εμένα στην αρχή μου φάνηκε ότι ήθελαν να κάνουν κάτι όπου δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς. Και έτσι τους ήταν πιο εύκολο να κάνουν αυτοί. Αυτοί λένε ότι βρήκαμε πιο δημιουργική έκφραση που είναι να κάνουμε αυτή την αφηρημένη ζωγραφική κτλ. Κτλ. Ή να κάνουμε αφαίρεση, να κάνουμε μοντέρνο, μεταμοντέρνο μετά κτλ. Κτλ. Κυβισμό, φοβισμό. Λοιπόν, συμπαθέστε όλα αυτά, προσπάθειες ήταν. Εγώ, να πω αλήθεια, ως άτομο το οποίο έζησε μια εποχή και την υπηρέτησε όσο μπορούσε καλύτερα, δεν τα είδα με πολύ καλό μάτι όλα αυτά, ούτε, αλλά αν ήμουνα τώρα αυτή την εποχή, πιστεύω θα έκανα αρκετά πράγματα, ίσως διαφορετικά από αυτά που έκανα τότε. Δηλαδή, αν θα είχα κι εγώ επηρεαστεί από το γενικότερο κλίμα της, όπως λέτε, δημιουργίας, γιατί το δικό μας δεν το θεωρείται δημιουργία, κατανοώ, αλλά σας θυμίσω, η Παναγία των Βράχων, ας πούμε, την έβλεπα πουθενά, δηλαδή αυτό το ντεκόρ πίσω και ακόμα και η Μόνα Λίζα, η Τζοκόντα, βλέπετε ότι από πίσω έχουν ένα φανταστικό background. Λοιπόν, δεν αποτύπωνα κάτι το πραγματικό πάντοτε, όπως και ο συνάδελφος, ο Μικελάνζελο. Από πού αποτύπωσε όλη την καπέλα Σιστίνα? Ήταν κάτι που το έβλεπε και το αποτύπωνε? Όχι. Για να είμαι δίκαιος. Δεν. Λοιπόν, μάλιστα και η πτώση που λέει από τον Παράδεισο που έχει κάνει ακριβώς απέναντι και αυτά. Άρα, όχι ότι η δική μας εποχή δεν ήταν δημιουργική. Τέλος πάντων, αφού έτσι θέλανε οι επόμενοι να δημιουργήσουν ένα κομμάτι που να το πούν μοντέρνο και να είναι όχι ένα γνωρίσιμο σαν φιγούρα κτλ. Αλλά να περιέχει σχήματα κτλ. Κτλ. Που να τα διαβάζετε και να λέτε ότι είναι αυτό, είναι άνθρωπος, εκείνο είναι έτσι κτλ. Με το διάφορο στυλ του καθενός. Εσείς το κρίνετε, σας αρέσει, δεν σας αρέσει. Δεν μπορώ εγώ να το συγκρίνω με τη δική μας εποχή. Η δική μας εποχή ήταν η δική μας εποχή. Η δικιά σας εποχή σημερινή είναι λίγο διαφορετική. Ή πολύ διαφορετική. Ή πάρα πολύ διαφορετική. Αλλά αυτή είναι. Λοιπόν, δεν έχω άποψη για να σας πω. Θα μπορούσα να πω ότι αν ήμουνα,
Και εγώ σε αυτή την εποχή τώρα ενδέχεται να έφτιαχνα και εγώ πράγματα, θα σου πω αν θα ήταν καλύτερα από αυτά. Πάντως θα έφεραν το σήμα του Λεωνάρδου πάλι. Και πιθανώς μπορεί να ξεχώριζαν, μπορεί να μην ξεχώριζαν, αλλά δεν θα ήταν αυτά που έκαναν το 1490, το 1500, 1510 κτλ. Θα ήταν ίσως κάποια άλλα κομμάτια που θα εκπροσωπούσαν την εποχή που ζήτησε τώρα σήμερα. Έτσι πιστεύω, αλλά ποιος ξέρει, είναι μια υπόθεση αυτή. Γεγονός είναι ότι μένα μου άρεσε η δική μου εποχή που έβρισκα και να πω και τώρα αν ήμουν πάλι έρευνα θα έκανα. Πάλι θα έψαχνα, πάλι θα έκανα. Θα μου πείτε όλα αυτά που έψαχνα έχουν πραγματοθεί τώρα. Θα έψαχνα άλλα πράγματα. Εγώ κοιτάω τι ελλείψεις υπάρχουν, τι με παρακινεί κάτι το οποίο βλέπω που δεν υπάρχει και το ψάχνω και το βρίσκω. Κάπου εκεί θα ήμουν. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο απάντησα στις περισσότερες ερωτήσεις. Αν υπάρχει κάτι, ένα λεπτάκι να ρίξουμε μια ματιά να δούμε αν υπάρχει σχετικό ερώτημα. Να δω ένα λεπτάκι. Δεν υπάρχει ερώτηση. Οπότε, αγαπητέ Λεωνάρδο, να σε αποδεσμεύσουμε, να σε ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι μια άλλη φορά ίσως να σε καλέσουμε για κάτι ειδικότερο. Ήδη ο Λεωνάρδο έφυγε από κοντά μας. Αγαπητές φίλες, είμαστε πλέον μαζί. Οπότε μπορούμε να πούμε μια καλησπέρα στους φίλους που είναι μαζί μας. Ένα λεπτάκι, θα τους χάσω και εγώ. Και να ευχαριστήσω που σήμερα σε μια πειραματική έτσι εξιστόρηση, λίγο θεατρική, λίγο έτσι, με όλες τις αδυναμίες που έχει, σκηνοθετικές, θεατρικότητα κτλ. Και λοιπές, σενάριο και επίσης να πούμε ότι και οι ακρίβειες, η μη του λόγου που κάποιος μπορεί να έχει αντίρρηση ότι δεν τα παίζει καλά, αλλά πρέπει να τα πει κάπως αλλιώς. Εντάξει. Εκφράζουν τις απόψεις του ομιλόντος αυτή τη στιγμή και σίγουρα μπορεί, επειδή κάποια βιβλία λένε κάποια πράγματα, άλλα βιβλία λένε άλλα πράγματα, να έχουμε διαφοροποιήσεις ή σχετικές διαφοροποιήσεις. Πάντως, αυτή τη στιγμή, όπως καταλαβαίνετε, μια μικρή έτσι τύπου θεατρική πρόταση. Δεν μπορώ να γράφονται 50 σενάρια και να ικανοποιούνται όλοι. Αυτή τη στιγμή είναι η άποψη του ομιλόντος αυτή τη στιγμή που μπορεί να έχει ελλειπείς πληροφορίες ή κάποια πράγματα να τα είδε από τη δική του σκοπιά. Οπότε, με πολύ σεβασμό, σας είπα ότι εκφράζουν τις γνώσεις και τις ιδέες και του τι θα μπορούσε ενδεχομένως να πει απάνω σε μια τέτοια ερώτηση. Ενδεχομένως, βεβαίως θα μπορούσε να πει πολλά διαφορετικά πράγματα, να αρνηθεί πολλά, να προσθέσει πολλά, σίγουρα. Αλλά όταν καλέσουμε κάποιον άλλον, μπορεί να είναι ακόμα καλύτερο, γιατί μαθαίνουμε και εμείς. Πάντως, να πούμε καλησπέρα στη Μαρκέλα Μαρσί, που ήταν κοντά μας και αποτυχίο. Η Φανή Δινοπούλου, που είναι επίσης κοντά μας, την ευχαριστούμε. Η Σοφία Ματζάκου, που είναι κοντά μας, σπουδάστριά μας, και την ευχαριστούμε. Η Βιβί Βελαέτη, σπουδάστριά μας,
και οι δύο τελευταίες από το πρόγραμμα Fine Art. Η Λιδία Δυρμίκη, φίλη, σπουδαστριά μας επίσης, εξ αποστάσεως από τη Βόρεια Ελλάδα, από τη Δράμα. Μπίλ Ροντινέζε, καλησπέρα εσάς και σε όλη την παρέα σας, μας λέει και η Γιάννη, σε όλη την παρέα, ευχαριστούμε πολύ. Η Αγγέλικη Φωτεινάκη μαζί μας και παρακολουθεί και λέει καλησπέρα σε όλους. Η Ελένη Ζαχαριουδάκη, καλησπέρα σε όλη την παρέα από το Ηράκλειο Κρήτης. Η Μαρκέλα Μαρσή μας λέει καλησπέρα. Η Μαρία Καλιάδου είναι κοντά μας, σπουδάστριά μας και παρακολουθεί. Ο Μπάμπη Σύριος λέει καλησπέρα από Χίο. Ευχαριστούμε και σε σένα. Ο Στέλιος Τσουκαλάς που είναι κοντά μας και παρακολουθεί. Καλησπέρα Στέλιο. Καλησπέρα μας λέει από τον Καπετάνια. Ευχαριστούμε Καπετάνια μου. Ο Βαγγέλης Παυαγγελής από το Ηράκλειο, καλησπέρα σου. Ο Πάνος Σιμερτζιάν είναι κοντά μας και παρακολουθεί. Καλησπέρα, Πάνο. Η Δήμητρα Σοφία Σοφιανού και η Μαρία Παπαμιχαήλ μας παρακολουθούν. Καλησπέρα, κορίτσια. Η Μαρία Παπαμιχαήλ, καλησπέρα σας από το Ανοιξιάτικο Πορτοχέλη. Ευχαριστούμε κύριε Βοργία για την ωραία ιδέα σας με την προσφορά σας στην τέχνη. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Η Έφη Αθανασάκη, καλησπέρα κύριε Βοργή από Ηράκλειο. Ωραίο και το θέμα και απόψε πρωτότυπη και η συνέντευξη. Είναι λίγο πρωτότυπη. Ελπίζω να ξεδάψουμε και άλλους πολλούς και να τους φέρουμε κοντά μας για να γίνεται πιο ζωντανή έτσι. Η σπουδαστρία μας Στέλλα Μούσμουλα είναι κοντά μας επίσης από την Θεσσαλονίκη. Από Βόρεια Ελλάδα, τέλος. Όπως και η Ευτυχία Κουκουζέλη Δημακοπούλου που παρακολουθεί, η Μαρία Ρικάτου Ιωακιμίδου παρακολουθεί, η Στέλλα Μούσμουλα μας λέει καλησπέρα, η Μαρία Μιχαλάκη λέει αυτή, είναι κοντά μας και της λέμε την καλησπέρα μας, η Μαρία Τζέμινι επίσης παρακολουθεί και της δίνουμε καλησπέρα, ο Γιάννης Κασιμάτης επίσης παρακολουθεί και τον καλησπερίζουμε επίσης. Η Ιζαμπέλ Μιτσιχράκη είναι κοντά μας και παρακολουθεί. Καλησπέρα. Ο Δημήτρης Τζιμ Τριανταφύλου μας λέει εκείνος καλησπέρα στην παρέα. Ευχαριστούμε Δημήτρη επίσης. Ο Αλέξανδρος Μακρύς έχει αρχίσει και παρακολουθεί. Αλέξανδρε καλησπέρα. Και η Ευαγγελία Τζεμάκη επίσης παρακολουθεί. Καλησπέρα Ευαγγελία. Και επειδή δεν θα σε δούμε, να σου πούμε χρόνια πολλά γιατί γιορτήσουμε μεθαύριο, η Μαρία Ιφαντίδου είναι κοντά μας και παρακολουθεί. Καλησπέρα. Η Μανουέλα Τζότζη καλησπέρα. Η Ευαγγελία Τζεμάκη λέει καλησπέρα σε όλη την παρέα. Η Μαρία Ιφαντίδου καλησπέρα και από μένα. Η Βιβί Βιλαέτη, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους τους φίλους της παρέας. Ήταν ένα πειραματικό πρόγραμμα, έτσι να δούμε πώς, αν έχει πιο αμεσότητα, γιατί ο λόγος βγαίνει σε πρώτο πρόσωπο προς δεύτερο, και έτσι μπορούμε να δούμε, θα μας πείτε και τις εντυπώσεις σας, εάν είναι πιο κατανοητό, πιο άμεσο, πιο επικοδομητικό και δεν είναι σαν αναφορά, είπε ο αυτός. Δίνουμε διαβεβαίωση μόνο ότι ούτε λιγμένα έχουμε πάρει, ούτε θέλουμε να κάνουμε καμία πορεία στο θέατρο και κάνουμε πρόβα. Απλώς θέλουμε να βγει ένα αποτέλεσμα πιο άμεσο, πιο κατανοητό και να προσπαθήσουμε να νιώσουμε σαν να είχαμε απέναντι τον καλλιτέχνη. Δεν επίσης να γίνει όσο γίνεται κατανοητό ότι δεν φρονούμε να εστερνιστούμε τους ρόλους του κάθε καλλιτέχνη, ούτε έχουμε το know-how, ούτε έχουμε τη γνώση του τι θα ήθελα να πούν και τι λέμε τελικά.
Και μη μας θυμώσετε ότι καλά πολύ το παίζεις και νομίζεις ότι έγινες και Λεωνάρντο Νταβίτσι. Μη σας παρακαλώ βγει κάτι τέτοιο. Ο λόγος για τον οποίο γίνεται αυτό είναι για να έχει αμεσότητα και να το νιώθει κάποιος ότι του μιλάει ο απέναντί του. Με όσες παρεκτροπές μπορεί να υπάρξουν από το λόγο που θα γίνει, αλλά το θεωρώ προτιμότερο. Εξάλλου και αν τα λέγαμε, πάλι θα λέγαμε ότι είπε αυτός και αν ήταν λάθος, λάθος θα ήταν. Για δούμε τι. Λοιπόν, οπότε θα το δοκιμάσουμε και μια άλλη φορά, εάν μας πείτε ότι το αντέχετε. Και υπάρχουν πάρα πολλοί, Van Gogh, Gauguin, Picasso, Ροντέν, πονεμένοι, απόνητοι, αυτόχειρες. Να δούμε, εννοείται ότι για κάθε τέτοιο κομμάτι λείπουν αρκετά πράγματα. Λόγω χάρη σήμερα μας έλειπε μια ωραία γενιάδα, να μην είχαμε γυαλιά, αλλά θα βλέπουμε τη τύφλα μας, οπότε πρέπει να πάρουμε πιο αόρατα γυαλιά, πάρουμε φακούς επαφής και τη γενιάδα, να βάζαμε και λίγα μαλλιά, γιατί ο άτιμος είχε πολλά μαλλιά αυτός. Λοιπόν, να το κάνουμε πιο καλά, ίσως αργότερα να μπορούμε να κάνουμε και το θεατρικό μας τμήμα λίγο πιο καλό. Ευχαριστούμε πάντως πάρα πολύ για την παρέα σας. Εμείς περάσαμε πολύ καλά, ελπίζουμε και εσείς να μην δυσαρεστηθήκατε τουλάχιστον και θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή βράδυ. Ευχαριστούμε, καλό σας βράδυ.